Η Λουίζα Κροντήρη είναι μαζί μας, γιατί ξέφυγαν σήμερα τα κρούσματα, Λουίζα. Σήμερα ξεπεράσαμε τις 700.000 κρούσματα από την αρχή της πανδημίας. Πολύ υψηλός ο αριθμός των νέων διαγνώσεων, 3.739. Ο υψηλότερο αριθμό που έχουμε δει mm. από, τις, από τα τέλη Αυγούστου, σε έναν πολύ ψηλό βέβαια αριθμό. Τεστ με τη θετικότητα στο 0,99% σε καλό επίπεδο και του ειδικού. Ο κύριος Αριγιάννη μίλησε σήμερα στο Σκάι και είπε ότι θα μπορούσαμε να δούμε και 5.000 κρούσματα την ημέρα τον Νοέμβριο αν δεν πάρθουν μέτρα. Εδώ σταθερά σχετικά, ένα στα τρία κρούσματα και σήμερα ήταν παιδί. Έω 17 ετών ήταν 1094 τα κρούσματα. 29 συνάνθρωποι μα κατέληξαν, ενώ είχαμε μία μικρή αύξηση των διασωληνωμένων στου 356. Έχουμε και τη γεωγραφική κατανομή όμω των σημερινών. Για να δούμε τι γίνεται στη χώρα. Έχουμε 10 περιοχέ που παρουσιάζουν τριψήφιο αριθμό κρούσματων. Ξεκινάμε φυσικά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αττική, 701 νέα κρούσματα. Είναι ο υψηλότερο αριθμό από 31 Αυγούστου. Θεσσαλονίκη, 574 κρούσματα. Εδώ έχουμε αρνητικό ρεκόρ τελευταίων 7 mm. μηνών. Πολύ υψηλό αριθμό και στη Λάρισα, 270. Και συνεχίζουμε. Η μαθία Μαγνησία και Πιερία και τρει περιοχέ αυτέ είναι στο κόκκινο, όπω και οι υπόλοιπε. Πλην τη Αχαΐας, η οποία για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό μα δείχνει τριψήφιο αριθμό κρούσματων 106 και τα τρίκαλα 101 κρούσματα. Και όπω θα δούμε στη συνέχεια, σήμερα είχαμε α, και ε, επιτροπή λιμοξιολόγων, συγγνώμη των επιδημιολόγων, αποφάσισαν να ανέβουν στο κόκκινο και τα γρεβενά και τα τρίκαλα. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όλη η Βόρεια Ελλάδα και το σύνολο ναι. τη Θεσσαλία έχουν κοκινήσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα.